Γεια σας παιδες, πώς τα περνάτε? Είμαι ο Μάνος και αυτό που βλέπετε είναι το official demo του Race 07. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο, βέβαια και χίλια συγγνώμη για αυτό που έγινε με το δεύτερο κομμάτι, βασικά το είχα φτιάξει, το είχα ρυπάρει στα 3,8 γίγα, το ανέβασα, δεν το επεξεργάστηκε το YouTube. Το ξαναρυπάρω, το κάνω 3,5 γίγα, το ξαναανεβάζω και πάλι δεν το επεξεργάστηκε το YouTube και αναγκαστικά το έκοψα, αλλά μάλλον πάνω στο κόψιμο, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, μάλλον έπαιξα και κάποιο άλλο παιχνίδι και εκεί του δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Αλλά όταν το αντιλήφθηκα ήταν ήδη αργά, είχαν σβηστεί και τα βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι, Race Event. Παίξαμε αυτή την πίστα και τώρα θα βάλουμε το Brand Watch, Brand Hatch 07, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να παίξουμε κάποια άλλη πίστα. Γενικά αυτές είναι στο demo οι δύο που μπορούμε να παίξουμε και... Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και τη φόρμουλα. Να έχει και φόρμουλα όπου μπορώ να φτιάξω βιντεάκι. Θα το δούμε. Μπορεί, ναι, όντως μπορεί να φτιάξω βίντεο και με τη φόρμουλα και να έρθουμε στο WTCC και να επιλέξω το Seat Leon. Να οδηγήσουμε με αυτό το όχημα. Αυτό μας δίνει εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε το οτιδήποτε πάνω. Θα βάλω race 3 γύρους αυτή τη φορά μόνο και θα πάμε κατευθείαν να κάνουμε την πίστα. Start season, number of opponents θα βάλουμε 23, ο 24ος υποτίθεται είμαστε εμείς, μπορούμε να βάλουμε 24 και εμείς 25. Βάζουμε λοιπόν 23. Σε στεγνό δόστρωμα, αυτόματο κυβότιο. Αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να παίξω και με το λευγέ για λόγους εργονομίας. Δεν μπορώ να το βάλω πουθενά. Περιμένουμε να μας φορτώσει την πίστα και θα πάμε κατευθείαν να κάνουμε τους γύρους. Όχι δηλαδή, θα πάμε κατευθείαν στον αγώνα. Κατευθείαν στον αγώνα. Λοιπόν, μας φόρτωσε. Έχει practice qualifying race. Θα φύγουμε από το practice. Θα φύγουμε και από το qualifying. Μισό λεπτάκι να φύγει και το μήνυμα. Ωραία. Πατάμε continue. Και πάμε στο race. Φυσικά στο race πρέπει να με έχει βγάλει και τελευταίο. Ωραία. Να πατήσουμε το enter. Single yellow flag in sector 1, no overtaking.
Έμπειρα, τελευταία στροφή την πατήσαμε. Να πω κιόλας ότι με τη Logitech για να μπορέσουμε να έχουμε την ίδια κίνηση το έχω στις 240 μοίρες. Έτσι, 240 μοίρες. Λοιπόν, continue. Είμαστε πέμπτη, βγήκαμε με 4 βαθμούς, δυστυχώς, εντάξει δεν πειράζει. Άρα μπορεί και να φτιάξω κι άλλο βίντεο με τη φόρμουλα. Θα δω. Αυτά μάλλον τελικά ό,τι αλλάζεται πρέπει να μας πηγαίνει ανάλογα και με θέσεις στο grid. Καθώς εκινούμε. Τι μας έβγαλε εδώ, μας έβγαλε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Για να δούμε. Τέταρτος, ναι. Ωραία, πάμε να δούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε.
Αυτά είναι. Έτυχε τώρα και βγήκαμε στην τελευταία στροφή προηγουμένως. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πήραμε 10 πόντους και το αποτέλεσμα... Α, κερδίσαμε τον αγώνα. Ναι, τον αγώνα τον κερδίσαμε, ναι. Ωραία, και βγήκαμε και πρώτοι. Άψογα. Πάρα πολύ ωραία. Με 14 πόντους λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν το συγκεκριμένο βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το αυτό που είδατε. Και θα φτιάξω και άλλο ένα βιντεάκι με την φόρμουλα. Τώρα μπορεί να παίξω και τις άλλες δύο, τις δύο πίστες δηλαδή που έχουμε με τις δύο φόρμουλες. Όχι, λάθος. Τον μπέρδεψα. Θα παίξω τις δύο πίστες με τη μία φόρμουλα που μας δίνει. Να παίξω δηλαδή και από, από το πρώτο βίντεο και από αυτήν εδώ την πίστα με την φορμουλίτσα. Δηλαδή, να παίξουμε μία αυτήν με τη φόρμουλα και μετά μία άλλο ένα βιντεάκι με αυτό εδώ. Να δούμε γενικά πώς είναι, τη συμπεριφορά της, το gameplay. Πάντως, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε από Steam. Ελπίζω να το απολαύσατε, να σας άρεσε, να το ευχαριστηθήκατε. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις. Και θα χαρώ να σας δω στο επόμενο βιντεάκι. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.